συγγνωμικά πώς είναι. Ακούει. Μελαχρινή. Χρήστο. Χρήστο. Να του πούμε να σηκώσει αυτά γιατί θα ήθελα να κάνουν πρόβα. Τι. Πάντως έχει ξαδιά. Ρε παιδιά, κλείνετε την πόρτα. Για λέγε. Πάντως έχει ξαδιά και έλεγες. Πού είμαι. Κοντούλα. Κοντούλα. Πάντως έχει ξαδιά. Με πολύ φιλίδωνο πρόσωπο. Πολύ φιλίδωνο, μάλιστα. Ναι, έχει πολύ φιλίδωνο πρόσωπο, ε. Φιλίδωνο θα το έλεγα και εγώ. Έχει πολύ φιλίδωνο πρόσωπο, ε. Φιλίδωνο θα το έλεγα και εγώ, μάλιστα. Και όταν περπατάει, τραμβαλίζεται. Ίσως είναι κάτι. Τραμβαλίζεται πιο πολύ προς τον αριστερό γλουτό. Τον αριστερό, ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ναι, υπάρχει ένα ανεπέστητο τραμπάλισμα. Ναι, βέβαια υπάρχει. Τώρα υπάρχει έτσι. Υπάρχει ένα ελαφρύ τραμπάλισμα. Τραμπαλίζεται όταν περπατάει και της αρέσουν οι καραμέλες γάλακτος όταν τις βρίσκει. Ακριβώς, κύριε. Μπα, δεν νομίζω να ξέρω. Και λες πως ο Λιβέντρο το προσωπικό είχαν σχέσεις με αυτή τη γυναίκα, ε. Προφανώς. Λοιπόν, ένας από όλους την πάτησε. Ένας από όλους δεν είχε μυαλό στο κεφάλι. Τεχνογνωσία, κοινή κοινότητα, λογική. Άντρες είναι, κάπου πρέπει να χώνουν την ουρά τους ευκαιρία ζωτήσεις. Ουδής ψώος. Είναι αναπόφευκτο, κάπου πρέπει να χωθεί και η ουρά. Εκτός τούτου, είναι για το καλό. Προσόφελο. Είναι προσόφελο. Α, εκτός τούτου, είναι προσόφελος επιστήμης. Αν κάποιος από το προσωπικό κρίνει ότι για το καλό μιας ασθενούς επιβάλλεται και λίγη συνουσία, τότε έχουμε με ένα μπάρο δύο τριγόνια. Δεν ζημιώνεται ούτε ο μεν, ούτε η δε. Το λέω εκ πείρας. Όμως όλοι γνωρίζουμε τον κανόνα. Μην καβαλικεύεις χωρίς σέλα. Να παίρνεις πάντα προφυλάσεις. Δάνος προκύπτουν επί προτές. Ποτέ να μην καβαλικεύεις χωρίς σέλα. Και πάντα να δίνεις γραπτή αναφορά. Στο κάτω-κάτω, οι αντιδράσεις στους ασθενούς πρέπει να ταξινομηθούν, να συγκριθούν με αντιδράσεις άλλων ασθενών, να πρωτοκολληθούν, να χαρτοσημανθούν και ή δυνατόν να επιβεβαιωθούν. Είναι απλή λογική. Λοιπόν, ας πω κάτι, Γκίμπς. Ένα πράγμα είναι εκοφαντικά σαφές. Κάποιος δεν έδωσε την αναφορά. Ασφαλώς, κύριε. Ποιος? Νομίζω πως το ξέρω. Ποιο? Α, ναι, τώρα μόλις το σκέφτηκα. Περίεργο. Πώς δεν το κατάλαβα νωρίτερα. Στο Θεό σου, ποιον? Καλύτερα να το επαληθεύσω πρώτα, κύριε, και μετά θα τον οδηγήσω ενώπιον σας. Καλώς. Αλλά κοίτα να τον βρεις. Από αυτό εξαρτάται το καλό όνομα του Ιδρύματος. Το μωρό, κύριε, τι να το κάνω. Ξεφορτώστε. Θα πρέπει να ξεφορτωθώ μαζί και τη μάνα του, κύριε. Γιατί? Η μάνα τη θυλάζει. Το ξέρω, για αλήθεια μου παινάς. Και εμένα με θύλασε η μάνα μου. Και εμένα η δικιά μου. Αλλά η δικιά μου η μάνα θύλασε εμένα. Το θυμάμαι καλά. Δεν έχουμε παραμάνα στο ίδρυμα. Αν έχουμε παραμάνα στο ίδρυμα, το μωρό μπορεί να παίρνει την παραμάνα και η μάνα να μείνει εδώ. Δεν υπάρχει παραμάνα στο προσωπικό, κύριε. Πού να υπάρχει. Έλεγα για το κατώτερο του προσωπικού. Τις καθαρίστριες, τις λαντζέρες σας. Μάθε αν υπάρχει παραμάνα στο κατώτερο προσωπικό και κανόνισε. Και η μάνα που θα αποζητάει το μωρό της, κύριε. Εγώ δεν θα το αποζητάω. Εσύ. Όχι, κύριε, δεν θα το αποζητάω. Τότε γιατί να το αποζητάει η μάνα. Σήμερα είναι τελευταία. Ναι, σήμερα είναι τελευταία. Και χτες ήταν πολύ καλή, δεν γράφτηκε καθόλου. Κρίμα, χθεσινή. Σήμερα θα είναι πιο καλή. Δεν είμαι σίγουρο, γιατί άμα πάνε συνέχεια στη σειρά οι καλές. Αλλά έχω πάθει δουλειά. Και μόνο ψυχολογικά που είναι τελευταία, όμως. Όχι, έχω πάθει κάτι. Θα το πω άλλο. Τι κοιτάς, Γκίμς. Τίποτα το ιδιαίτερο, κύριε. Εμένα κοίταζες. Τίποτα το ιδιαίτερο το λες αυτό.
Τώρα δεν μπορώ. Άστο για αργότερα. Αργότερα. Δεν μπορείς να βγάλεις λόγο χωρίς να το σκεφτείς πρώτα. Πες τους να μην αποκαρδιώνουν. Πες προς το ξενιάτικο διάγγελμά μου, θα το ακούσουν αργότερα. Αργότερα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας και ευτυχές στο νέο έτος. Εκ μέρους όλου του ανώτερου προσωπικού θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο το κατώτερο προσωπικό καλά ευτυχία για τη χρονιά που έρχεται και καλά Χριστούγεννα. Όσο για τους ασθενείς θα ήθελα να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στον καθένα ξεχωριστά και να τους ευχηθώ τα χρόνια πολλά ολόψυχα εκ μέρους του ανώτερου προσωπικού, εκ μέρους του κατώτερου προσωπικού, αλλά και εκ μέρους μου, χωρίς να παραλείψω ασφαλώς το Υπουργείο, για το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα προσυπέγραφε ολόψυχα τα λόγια αυτά για μια καινούρια χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και προκοπή. Σε λίγο ακόμα θα αποχαιρετήσουμε τον παλιό χρόνο και θα υποδεχθούμε τον καινούριο, αλλά έλα έχω να σας πω τώρα που αντικρίζουμε τα τελευταία του καρβουνάκια που τρεμοσβήνουν, παίρνουμε μαζί μας από τον παλιό χρόνο διάφορα, πολλά και διάφορα, θα μας βγάλουν ένας προπρόσωπος στον καινούριο χρόνο και θα παραμείνουμε απτόρυτοι. Κάποιοι από εσάς που κάθεστε κοντά στα μεγάφωνά σας απόψε, ίσως και να αναρωτιέστε κάπου-κάπου αν οι μικρές καθημερινές κακουχίες, οι μικρές καθημερινές απογοητεύσεις, τα βάσανα και οι δοκιμασίες που μοιάζουν να σας ακολουθούν από κοντά, αξίζουν τελικά τον κόπο. Ως προς τούτο μόνο ένα έχω να σας πω, μην χάνετε την πίστη σας. Αλλά αν μου ζητούσα να σας δώσω ένα ξεχωριστό μήνυμα για τα Χριστούγεννα, αυτό θα σας έλεγα. Μην χάνετε την πίστη σας. Να θυμάστε πως δεν είστε μόνοι. Πως εμείς εδώ, επί παραδείγμα, σε αυτό το ίδρυμα που είναι σπίτι μας, είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον. Το ανώτερο προσωπικό με το κατώτερο προσωπικό. Το κατώτερο προσωπικό με τους ασθενείς. Οι ασθενείς με το ανώτερο προσωπικό. Αυτό να θυμάστε καθισμένοι κοντά στο τζάκι, μαζί με τους δικούς σας που έχουν έρθει από παντού για να μοιραστούν μαζί σας αυτή τη μέρα και να μην ανησυχείτε για τίποτα.